Στάθη, κοίτα να σου πω. Εγώ δεν συμφωνώ με τα δύο νέα. Καθόλου. Γιατί αξίζεις κάτι πολύ περισσότερο από δύο νέα. Αξίζεις ένα πιν. Αυτό εδώ. Το δικό μου golden pin. Αυτό θα σε βάλει κατευθείαν μέσα στο σπίτι του MasterChef. Σε ευχαριστώ. Είναι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει στο φετινό MasterChef 6. Μπράβο. Μαγείρευε έτσι και θα έχεις ό,τι καλύτερο. Νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα να μπω απευθείας στο σπίτι. Το άξιζα, ναι. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Είναι μακριά? Είναι μακριά, αλλά δεν είναι δύσκολο. Θέλει όμως πολλή δουλειά και βήμα-βήμα. Και πολλή αποφασιστικότητα. Για να φτάσει σε αυτό το τίτλο, σίγουρα έχει πολλές δοκιμασίες, καμπανεβάσματα, ψυχολογία, πιέσεις. Αλλά εγώ βάζω στόχο αυτό και κοιτάω ένα-ένα βήμα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες. Μπράβο. Καλώς σας βρήκα. Μπράβο. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Είμαι έτοιμος για να μπω στο σπίτι και πάω κατευθείαν για το έπαθλο. Νομίζω ότι θα σου δώσω ένα πιν και να βγάζει 4 αριθμούς ο πέντε. Έλα, αγάπη μου. Έλα, Στάθη. Η Μπέμπα τι κάνει? Κοιμάται. Ναι. Είχε αναλύσει πολύ. Ναι. Πέρασα, πήρα ποδιά. Μπράβο, πήγε. Και την κάρτα. Ναι, και την κάρτα πήρα. Ποιος την έδωσε? Ο Ιωαννίδης. Αφού σου είπα, θα την πάρω. Δεν σου είπα. Με το καλό να μπεις, να το πάρεις. Εντάξει. Καλέ, πολύ ψύχρα να το πήρε. Αυτή είναι εγώ έτοιμη. Μα εγώ τώρα που πηγαίνω δεν παίζω. Δεν παίζω. Δηλαδή τώρα εγώ εδώ δεν ήρθα για να πω ότι πήγα. Πολύ αποφασισμένο σε ακούω. Ναι, είμαι. Είμαι εδώ και καιρό. Είναι φοβερό. Είναι εξαιρετικό. Όχι απλά φοβερό. Είναι... Φαίνεται απλό. Αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Και είναι και φοβερό τώρα, επίσης. Και έχει πειράξει τη συνταγή τόσο. Τόσο ακριβώς. Νομίζω ότι αν δεν το έλεγε. Ναι, θα έλεγα απλά. Αν δεν το έλεγε, δεν θα το καταλάβαινες. Και θα έλεγες ποιο είναι το μυστικό σου.